πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης και της μείωσης των σκουπιδιών στις θάλασσες της Κύπρου, έχει ξεκινήσει μια πρωτοποριακή εκστρατεία και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και αυτό θα δούμε τώρα. Και πιστέψτε με, αν είναι από τα θέματα αυτά τα περιβαλλοντικά που τώρα μας απασχολούν όχι τόσο συχνά, να δείτε που τα επόμενα χρόνια θα είναι πρώτα θέματα στην επικαιρότητα λόγω των καταστροφών που έχουν επέλθει από την ανθρώπινη παρέμβαση. Ακόμα δεν έχουμε δει το κακό ουσιαστικά που έχουμε προκαλέσει και τις συνέπειες του, αλλά σιγά σιγά θα τις βλέπουμε και καλό είναι βεβαίως να δρούμε και προληπτικά. Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο την κυρία Δήμητρα Ορθοδόξου, είναι διαχειρίστρια του προγράμματος ΑΚΤΙ. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την εκστρατεία. Ποιος είναι ο σκοπός της? Ονομάζεται Zero Waste Beaches και νομίζω ότι πραγματικά ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά είναι πολύ σωστός. Είναι η περίοδος όπου όλοι πάμε στις παραλίες. Πολύ σωστά λέτε και μάλιστα αυτό που είπατε πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το πρόγραμμα αφορά τα σκουπίδια της θάλασσας και κυρίως τα πλαστικά σκουπίδια της θάλασσας. Η ΑΚΤΙ εργάζεται σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία 10 χρόνια και όταν ξεκινήσαμε δεν το πολύ συζητούσαμε, δεν ακουγόταν πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο και έχετε δίκιο, θα συνεχίσει να ακούγεται περισσότερο. Δυστυχώς, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα με τα σκουπίδια της θάλασσας. Πώς έρχονται αυτά τα σκουπίδια? Νομίζω πολλοί κόσμος του έχει τύχει να πάει μια μέρα στη θάλασσα και να βρει με τρόφιμα, φλούδες. Συνήθως αυτό που λέμε εμείς είναι ότι κάποιο κουραζιερόπλοιο έχει ίσως περάσει και έχει πετάξει αυτά τα τρόφιμα στη θάλασσα. Αυτό γίνεται? Οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι 80% των σκουπιδιών της θάλασσας έχει χερσαίες πηγές. Δεν είναι από τη θάλασσα. Μάλιστα. Ναι, συμβαίνει αυτό με 80%. Ναι, αλλά 80% είναι από χερσαίες πηγές. Είναι από αυτά που κάνουμε εμείς, ακόμα και στη Λευκοσία, στο Τρόδος, από πετάμε ένα χαρτάκι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, μέσα από τα όμβρια ύδατα θα καταλήξει στη θάλασσα. Αυτό που κάνουμε ενός λουόμενοι στις παραλίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από τα προγράμματα που τρέχουμε στην ΑΚΤΙ προσπαθούμε να ενημερώσουμε το κοινό και γι' αυτό ότι είναι οι δράσεις μας στη ξηρά πραγματικά που έχουν αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Είδατε τα τελευταία 10 χρόνια κάποια βελτίωση? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ονομάζεται Zero Waste Beaches και χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται από το Ίδρυμα της Coca-Cola, τα κεντρικά της Coca-Cola δηλαδή, η ΑΚΤΙ τώρα υλοποιεί μια δράση που ονομάζεται υπεύθυνες παράκτιες επιχειρήσεις. Οπότε με αυτή τη δράση προσπαθούμε να εμπλέξουμε και κοινωνικούς εταίρους που δεν είναι οι συνήθεις ύποπτοι όσον αφορά τα σκουπίδια της θάλασσας, που δεν είναι αυτοί που εμπλέκονται συνήθως. Και υλοποιούμε 4 δράσεις. Η μία είναι εκστρατείες καθαρισμών ακτών, με την ιδιαιτερότητα ότι καθαρίζουμε ακτές που είναι οργανωμένες, που καθαρίζονται δηλαδή από τους Δήμους. Και αυτό γίνεται συνειδητά. Γιατί όταν ξεκινήσαμε είχαμε μια απορία. Ωραία, οι Δήμοι καθαρίζουν. Καθαρίζουν αποτελεσματικά? Μένει κάτι στην παραλία? Και αυτό που βλέπουμε κατά κάθε χρόνο βασικά και φέτος μέσα από τους 12 καθαρισμούς που κάμαμε είναι ότι μένουν πίσω μικρά κομματάκια πλαστικά και από τσίγαρα. Καθώς και χαρτομάντιλα, μωρομάντιλα κτλ. Τα κύρια σκουπίδια που μένουν στις θάλασσές μας είναι αυτά. Δηλαδή, συλλέξαμε φέτος μέσα από 12 καθαρισμούς 14.000 κομμάτια σκουπιδιών στις παραλίες μας, στις 12 παραλίες. 60%, δηλαδή περίπου 8.500 από τσίγαρα. Μερικές χιλιάδες μικρά κομμάτια. Μιλάμε τώρα για την Κύπρο. Φαντάζομαι ότι δεν αναφέρεστε σε όλες τις παραλίες της Κύπρου. Σε 12 παραλίες, μόνο. Ναι. Στην Κύπρο που είναι μια κουκίδα στον πλανήτη, σε 12 παραλίες, ακούστε αυτούς τους αριθμούς. Σκεφτείτε τι γίνεται σε ολόκληρο το πλανήτη. Και πού καταλήγουν αυτά τα σκουπίδια? Στη θάλασσα. Καταλήγουν στη θάλασσα και καταλήγουν στη θαλάσσια ζωή. Δηλαδή το πλαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί παλιά πιστεύαμε ότι το πλαστικό διαλύεται, διασπάται, διαποικοδομείται στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε 100 χρόνια δεν θα είναι πρόβλημα. Δεν είναι έτσι τελικά. Από ό,τι φαίνεται το πλαστικό σπάζει συνέχεια σε πιο μικρά κομματάκια. Γίνεται μικροπλαστικό που μπορεί να είναι και αόρατο στο ανθρώπινο μάτι. Όμως τα ψάρια το τρώνε. Και καταλήγει, μπαίνει πλέον στην τροφική αλυσίδα. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί τα πλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον προσελκύουν ρύθμους. Ακριβώς. Ως εκδίκηση. Ακριβώς.
προσελκύουν ρήπους, οι οποίες συσσωρεύονται, μεταφέρονται στην τροφική αλυσίδα και αφού εμείς είμαστε στο πάνω μέρος της τροφικής αλυσίδας, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και είναι δύσκολο να μάθουμε ακριβώς ποιες είναι. Αλλά τώρα ξεκινούν έρευνες ακριβώς για αυτό το πράγμα, γιατί είναι μεγάλος κίνδυνος. Αν υπολογίσουμε ότι ανά έτος στις θάλασσές μας καταλήγουν 12 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών, τότε είναι τεράστιο το πρόβλημα. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης? Έχουμε ακούσει παράπονα ότι η κάλαθη των αχρήστων δεν είναι αρκετή. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος και έχουν 2-3 μικρούς καλάθους που συνήθως υπερχειλίζουν πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει θέμα και εκεί. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Να παίρνουμε μια σακούλα και να τα παίρνουμε σπίτι μας? Υπάρχει θέμα και εκεί. Έχουμε στην Κύπρο παραλιακούς πεζόδρομους που δεν έχουν αρκετούς κάδους ή δεν έχουν κάδους για ανακύκλωση. Δεν φτάνει μόνο να πετάξουμε κάτι σε έναν κάδο και τελείωσε. Καλά είναι να ανακυκλώνουμε. Οπότε και μέσα από το πρόγραμμα θα βάλουμε 50 κάδους σε παραλιακούς πεζόδρομους για να δούμε τι συλλέγουμε σε αυτούς τους κάδους και να δούμε πώς προχωρούμε παρακάτω. Είναι μια από τις δράσεις της ΑΧΤΙΣ. Εμείς σαν κόσμο, σαν λουόμενοι στις παραλίες, καλά είναι να προσπαθούμε να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών, να χρησιμοποιούμε πράγματα που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, αν είναι δυνατόν, να μην πάρουμε την πλαστική μας στη σακούλα, πάρουμε ένα σακούλι ρούχινο. Ό,τι σκουπίδια έχουμε, ας τα πάρουμε σπίτι, αν δεν υπάρχουν κάδοι, να τα ανακυκλώσουμε, να τα βάλουμε στην ανακύκλωση. Και ας μην φυτεύουμε τις γόπες μας στην άμμο, όπως λέμε πολύ συχνά, δεν θα φυτρώσουν. Οπότε υπάρχουν δράσεις που μπορούμε να κάνουμε ατομικά. Και υπάρχουν δράσεις που μπορούν να κάνουν και οι παράκτες επιχειρήσεις. Όταν ξεκινήσαμε φέτος, είδαμε ότι μιλώντας με τις παράκτες επιχειρήσεις, γιατί η ΑΧΤΙ έχει ένα δίκτυο με τέτοιες επιχειρήσεις, συμμετέχουν τώρα 100 και μέσα από το πρόγραμμα θα το ενισχύσουμε, όπου δέχονται να εφαρμόσουν ένα δεκάλογο καλής περιβαλλοντικής πρακτικής. Μιλώντας μαζί τους και με άλλες επιχειρήσεις που θέλουμε να εμπλέξουμε, είδαμε ότι αρκετές δεν ανακυκλώνουν. Φανταστείτε όμως πώς ανακυκλώσιμα βγάζουν αυτές οι επιχειρήσεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε είναι κρίμα και είναι και μια χαμένη ευκαιρία. Μεγάλη χρήση χαρτιού, πλαστικού. Ναι. Είναι όλα σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Ακριβώς. Και προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν και αυτοί οι κοινωνικοί εταίροι για να μειώσουν το footprint τους, το αποτύπωμά τους όσον αφορά τα σκουπίδια της θάλασσας. Μάλιστα. Αυτή η εκστρατεία τώρα που ξεκινάτε, πόση διάρκεια θα έχει? Για φέτος έχει διάρκεια μέχρι το Δεκέμβρη. Θα τρέξουμε διάφορες αυτές τις δράσεις που είπαμε πριν βασικά. Θέλουμε επίσης να δούμε τι απορρίμματα βγάζουν, είπαμε, επιχειρήσεις ή λουόμενοι στους πεζόδρομους. Θέλουμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό για τις παράκτες επιχειρήσεις. Και είναι, ας πούμε, μια ανακτήρια δράση για να δούμε πώς την προωθούμε και την ενισχύουμε για τα επόμενα χρόνια. Πάντως είναι ένα θέμα η κουλτούρα, τεράστιο θέμα που έχουμε δυστυχώς ως Κύπροι, αλλά είναι και ένα τεράστιο θέμα και υποδομές. Δηλαδή το ότι δεν προσφέρεται στους πολίτες, δεν προσφέρονται απαραίτητες υποδομές για να γίνει πιο εύκολη ανακύκλωση για αυτούς. Ειδικά όταν έχουμε μάθει τόσα χρόνια να έχουμε την ευκολία μας, να βάζουμε όλα τα σκουπίδια σε μια τσάντα, νομίζω ότι είναι ευθύνη, ίσως λιγότερο και η δική σας και των υπόλοιπων αρμοδίων, να γίνει ένα δίκτυο, ώστε και εκεί που δεν υπάρχουν κάδια ανακύκλωσης να υπάρξουν. Και λίγο ενημέρωση του κόσμου ως προς το πώς μπορεί πολύ απλά να ανακυκλώσει, χωρίς να δυσκολευτεί. Γιατί ξέρετε, μόλις κάνουμε τη σκέψη ότι αν θέλει διαδικασία, το ξεχνάμε, το αφήνουμε για άλλη μέρα. Και νομίζω ότι εύκολα μπορούμε μετά να επικεντρωθούμε στην αλλαγή της νοοτροπίας. Έχετε δίκαιο. Όμως αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τα παιδιά. Οπότε στους καθαρισμούς μας έχουμε συμμετοχές και από σχολεία, από καλοκαιρινά σχολεία με παιδάκια, τα οποία είναι αρκετά συνειδητοποιημένα. Πρέπει να πω ότι ξέρουν, γνωρίζουν για την ανακύκλωση και αυτά τα παιδιά όταν πάνε σπίτι τους θα ενημερώσουν τους γονείς, θα τους πείσουν τους γονείς. Και αυτό το ξέρω και από τα δικά μου τα παιδιά. Και επίσης σημαντικό είναι, όπως λέτε, οι υποδομές, να υλοποιήσουμε και αυτό το που προσπαθούμε εμείς τώρα, το recycling on the go. Δηλαδή, εντάξει, ανακύκλωση κάνω στο σπίτι μου. Όταν περπατάω στον δρόμο και δεν έχει κάδο για ανακύκλωση, τι κάνω? Οπότε προσπαθούμε και μέσω της εμπλοκής των κοινωνικών, των τοπικών αρχών, γιατί συνεργαζόμαστε με δήμους, με κοινότητες. Υπάρχει αυτή η συνεργασία, έτσι? Ναι, δεν βρίσκεται κλειστές πόρτες? Όχι. Αυτό είναι σημαντικό. Καθόλου. Είναι πολύ θετικοί οι περισσότεροι κοινοτάρχες. Για να εθελοντές χρειάζεστε για αυτό το έργο που κάνετε? Πάντα χρειαζόμαστε εθελοντές. Οι μικροσκοπικές οργανώσεις πάντα χρειάζονται εθελοντές. Μάλιστα. Οπότε άρα μπορείτε να επικοινωνήσετε όσοι έτσι έχετε κάποια μεγαλύτερη ευαισθησία και χρόνο
για να βοηθήσουμε και νομίζω ότι αυτό που μπορούμε όλοι φέτος να κάνουμε είναι τουλάχιστον